Ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Τσιάκος, σχολιάζοντας τη χθεσινή σύσκεψη που συγκάλεσε το ΤΕΕ Κέντρο Δυτικής Θεσσαλίας στην Καρδίτσα για το θέμα του Ε65 και στην οποία πήρε μέρος και ο ίδιος, επισημαίνει ότι κατέληξε στην κοινή θέση ότι ο οδικός άξονας κεντρικής Ελλάδας είναι έργο μείζονος σημασίας που δεν μπορεί να εγκαταληφθεί. Για το λόγο αυτό, στο προσεχές διάστημα θα αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Ο Ε65 είναι μακράν το μεγαλύτερο έργο πνοής, όχι μόνο για τη Θεσσαλία, αλλά και για τις γύρω περιοχές. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για αναπτυξιακή πολιτική, δεν μπορούμε να μιλάμε για εξωστρέφεια όταν ακούγονται σενάρια του να σταματήσει αυτό το τόσο σημαντικό έργο για την περιοχή μας. Εδώ λοιπόν αυτό που αποφασίσαμε, εκτός της διαπιστώσεις ότι είναι ένας πολύ σημαντικός δρόμος, είναι ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να συντονιστούμε όλοι οι φορείς, ενωμένοι, να προσπαθήσουμε με επιχειρήματα να αποδείξουμε στην κυβέρνηση ότι μια τέτοια πρακτική και τέτοια πρωτοβουλία απένταξη σε ένα έργο τόσο σημαντικό για μας θα μας βρει αντιμέτωπους όλους μαζί. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε συναντήσεις και με τον Υπουργό και με τους πολιτικούς αρχηγούς αλλά και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για να μας πούν τις προθέσεις τους και από εκεί και πέρα θα διαμορφώσουμε και το τι μορφές αγώνα πρέπει να γίνουν. Ξαναεπαναλαμβάνω εδώ ότι είναι ένας δρόμος για τον οποίο θα βάλουμε κόκκινες γραμμές. Καλούμε λοιπόν και τον Πρωθυπουργό να πάρει θέση σε αυτό το θέμα, αλλά και με τον Περιφερειάρχη έχουν πάρει πολλές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Σε λίγο καιρό θα είμαστε έτοιμοι να πούμε το τι μορφές αγώνα θα χρησιμοποιήσουμε σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα.